Αυτή. Ναι, το έχουμε δείξει κι άλλες χρονιές. Ελένη, με πληγώνεις. Μήπως δεν ήμουν εδώ. Μήπως γεννούσα. Εγώ μια φορά το θυμάμαι αυτό να το έχουμε συζητήσει. Ναι, το είχαμε συζητήσει πέρσι οπωσδήποτε, αλλά θυμάμαι κι άλλες χρονιές. Σιζούλα, κάπως το πέρναγα στη θεματολογία. Ναι. Έχει μια σχέση με το μουσείο. Έχει σχέση με το μουσείο, βεβαίως, να εξηγήσουμε τι είναι. Το Met Gala διοργανώνεται λοιπόν από την Anna Wintour. Μην μπερδεύεστε τώρα με τα πλάνα που βλέπετε και λέτε, μα δεν πέρασε αυτή η εποχή. Όχι, δεν πέρασε, εννοώ το. Εδώ είναι μόδα, δεν είναι η εποχή που την όμορφη η καθεμία και βάζει τι θέλει. Είναι θεματικό, Ελένη. Yeah. Κάθε χρόνο έχει ένα θέμα αυτό. Βέβαια. Συνδέεται με τη μεγάλη έκθεση που εγκαινιάζεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο τη Νέα Υόρκη. Το διάσημο Met Museum. Το οποίο, επειδή έχει ένα τμήμα μόδα, το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, γιατί σιγά μην δίνανε λεφτά από το μουσείο να χρηματοδοτήσουν τώρα το τμήμα μόδας, έχει αναλάβει η Anna Wintour, που είναι η διευθύντρια τη Vogue, να μαζεύει χρήματα. Το κάθε εισιτήριο για να βρεθεί εκεί πέρα κάνει 30.000 δολάρια. Έμφορα σε όλα αυτά. Ναι. Δίνει και 30.000 δολάρια. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Και μαζεύει χρήματα για να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και το να είναι τόσο καταπληκτικό το τμήμα μόδας. Φέτος λοιπόν το θέμα είναι ουράνια σώματα, ο καθολικισμός και η φαντασία στη μόδα. Πώς το βρήκε αυτό το θέμα. Πραγματικά. Ο επιμελητής. Το η εκκλησία, η εκκλησία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το βρήκε ο Άντριου Μπόλτον, που είναι επιμελητής της έκθεσης, και να πούμε ότι είναι πολύ επηρεασμένος από μια γενικότερη τάση που υπάρχει με τον καθολικισμό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, έγινε με τον Τζουντ Λό εκείνο το σύριαλ που ήταν ο Young Pop. Ναι, ο Young Pop. Ο Πάπας γενικώς είναι στην επικαιρότητα και πάντα το θέμα είναι κάπως στην επικαιρότητα. Τι κουραστική σειρά, τι κουτιφέρνησε. Εγώ προσπάθησα να τη δω, αλλά δεν τα κατάφερα. Σε κάποιους άλλους άρεσε πάρα πολύ όμως. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Τέλος πάντων, να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν παπικά άμφια από το Βατικανό. Έχουν φύγει 40 κομμάτια από το Βατικανό για να εκτεθούν εδώ, ανάμεσα σε δημιουργίες βεβαίως των θρύλων της μόδας, της Σανέλ, του Κριστόμπαλ Μπαλεντσιάγκα κλπ. Μην σας κουράζω με όλα αυτά. Το σημαντικό είναι όμως ότι όλοι προσκεκλημένοι, οι περισσότεροι δηλαδή, σεβάστηκαν το θέμα. Και έτσι λοιπόν, Ελένη, χτες. Και τι δεν είδαμε. Από ρούχα όλα που είναι αρχιεπισκοπικά και παπικά. Από αγγέλους του σκότους και αγγέλους του καλού και του κακού. Από Παναγίες. Δηλαδή εμφανίστηκαν όλοι τιμώντας το θέμα και προσπαθώντας να αντιθούν σχετικά. Κάποιοι το παράκαναν και λίγο. Το παρατίμησαν το θέμα. Το παρατίμησαν το θέμα γιατί είναι θεματικό. Είναι οριακά σχεδόν σαν. Καρναβάλι. Όχι καρναβάλι. Πώς το θέτεις κι εσύ έτσι. Είναι θεματικό, λέμε. Τώρα, δεν, τη τώρα. Δεν έχω δει φέτος ξέρεις τώρα όλα αυτά που λες εσύ, που εσύ τα έχεις ασχολήσει, σε αρέσουν, τα έχεις σπουδάσει, τα κάνεις πολύ κέφι. Ξυπνάς το πρωί όπως ξύπνησα εγώ, τη γνωστή μου ώρα 6. Και κάποια στιγμή κατά τις 8, εντάξει πάνω κάτω, μπορεί να ξυπνάω και παιδιά. Ξαφνικά. Και κάποια στιγμή, ενώ πάνω που έχουν φύγει τα παιδιά, λέω για να πάω τώρα, ξεκινάει και το Happy Day, για να δω. Και πέφτω πάνω σε αυτά τα πλάνα. Και λες, τι έγινε, βγήκανε καρναβάλι. Σκέφτηκα ό,τι είπε. Ναι. Δεν το, άμα δεν το ξέρεις, ναι, και ξαφνικά βλέπεις και περνάει. Λες κάπως ένα πάρτι πήγαν όλοι. Ναι. Και περάσαν ωραία. Δεν είναι απλά ρούχα, είναι πάνω στο θέμα. Δηλαδή, αυτά είναι κανονικά υπέροχα. Και τα εκτίρουμε. Εγώ αυτά που είδα ήταν πιο. Ελένη, σε αυτή τη γιορτή. Δηλαδή, σε αυτή τη γιορτή νομίζω ότι αυτοί που είναι εκτός θέματος είναι που δεν εντυπωσιάζουν. Γιατί σωστά. Πραγματικά όλοι ντύνονται για να τιμήσουν το θέμα και την έκθεση που είναι μέσα στο μουσείο. Πάμε όμως να δούμε τι φόρεσαν. Να πούμε καταρχήν. Λοιπόν, αυτή είναι η Αμάλα Λαμουντίνη, η οποία είναι συνοικοδέσποινα φέτος, θέλω να σου πω, μαζί με τη Ριάννα και την Ντονατέλα Βερσάτσε. Είναι συνοικοδέσποινες της φετινής διοργάνωσης. Το ρούχο της, το οποίο εξ αρχής μας φαίνεται ωραίο, αλλά όχι και πάρα πολύ μες στο θέμα. Θέλω να σου πω ότι αν το παρατηρήσεις, είναι σαν βιτρό. Δηλαδή, ο σχεδιαστής του ρούχου, που είναι ένας ανερχόμενος Βρετανός, πάρα πολύ καλός, ο Ρίτσαρντ Κουίν, έχει πάρει και έχει τυπώσει πάνω σε αλουμίνιο, κανονικό αλουμίνιο, το print από τα βιτρό. Τι? Ναι. Δεν τα πρόσεξε όλα αυτά και ομολογώ ότι το ρούχο το συγκεκριμένο, δηλαδή, όχι.